Τη σημερινή μερίδα, πώς το ζήσατε, αυτά που ακούσατε, πώς σας φάνηκαν? Κοιτάξτε, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα καταρχάς. Είναι πολύ σοβαρή πρωτοβουλία που η εφημερίδα σας οργανώνει τέτοια πράγματα. Ήταν ο κύριος Λακασάς που μου έμαθε κάτι που δεν ήξερα, μια ωραία λέξη για πώς μπορεί να σκέφτεται μια κοινωνία, που είπε για τη σοφή διαχείριση της γνώσης. Η λέξη στα αγγλικά που ψάχνατε. Ήταν το thinking capacity. Δεν το βρίσκατε τόσα χρόνια. Και μου λύθηκε αυτό, και είναι και πολύ σημαντικό πράγμα, γιατί θεωρώ ότι και η Ελλάδα, αλλά και η Μακεδονία, η Θεσσαλονίκη και άρα και η Μακεδονία, πρέπει να έχει αυτή τη σοφή διαχείριση της γνώσης. Δηλαδή υπάρχουν πολλές ιδέες που το έχουν άλλο, που έχουν κυβερνήσεις, τοπικές αυτοδιοικήσεις, κοινωνικά κινήματα, φορείς, επιμελητήρια, και πρέπει να υπάρχουν φόρα που αυτά μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον, και αυτό μπορεί να μετατραπεί σε πολιτική. Το άλλο που είπα και νομίζω είναι σημαντικό είναι ότι η πολιτική όμως πάντα έχει επιλογές. Αν κάνεις περισσότερο για ένα πράγμα, θα κάνεις περισσότερο από το άλλο. Άρα δεν μπορεί να λες γενικά θα μειώσουμε τους φόρους. Ποιους φόρους πρέπει να μειώσεις, με ποια προτεραιότητα, και έγινε μια συζήτηση γι' αυτό. Υπάρχει κάτι καλό που κρατήσετε από τα σημερινά, πώς ακούσετε, από ότι τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης? Αυτό που κράτησα είναι ότι παρόλο που οι επιχειρήσεις είναι ευχαριστημένες με τις πρώτες 100 μέρες της κυβέρνησης, αν πας λίγο παρακάτω, καταλαβαίνω ότι πολλά προβλήματα παραμένουν, και άρα χρειάζεται αυτή η σοφή διαχείριση της γνώσης να οδηγήσει και σε και διαφορετικές και πιο, πώς το λένε, specialized, θα το μεταφράσετε αυτό, πολιτικές. Βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη. Τον πάω, πώς τον βλέπετε φέτος? Συγκρατημένα αισιόδοξα.